Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα είναι σταθερά τριψήφιος. Χτες καταγράφηκαν 248 νέα κρούσματα μόλις ένα 24ωρο, από τα οποία τα 98 εντοπίστηκαν στην Αττική. Τρεις ακόμα ασθενείς έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες στη χώρα μας, με τελευταίο θύμα μια 59χρονη με υποκείμενα νοσήματα που κατέληξε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο μακρύς κατάλογος των θυμάτων φτάνει πια τους 296. Υπάρχει λοιπόν ένας σημαντικός αριθμός νέων κρουσμάτων καθημερινώς. Ευτυχώς όχι σε εκθετική αύξηση σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα του Αυγούστου που φοβόμασταν ότι θα εκτραπεί το σύστημα. Η αύξηση των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας προβληματίζει τους επιστήμονες που επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα της στήρησης των μέτρων. Στα 9 ανέβηκαν τα θετικά κρούσματα στη δομή φιλοξενίας προσφύγων Αγίας Ελένης στα Ιωάννινα, αφού 6 ακόμη παιδιά και ένας εργαζόμενος βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι, και το Υπουργείο Παιδείας με τηλεοπτικό σπότ ενημερώνει τους μαθητές για τους κανόνες υγιεινής. Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε όλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια να νικήσουμε το κορονοϊό. Γι' αυτό ακολουθούμε όλοι τους κανόνες. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσαν καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με εξώδικα που στέλνουν γονείς, απειλώντας καθηγητές σχολείων για τη χρήση της μάσκας. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο πολυπόθητο εμβόλιο. Το πάγωμα των δοκιμών για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, που ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως κάτι αναμενόμενο. Τέτοιες εξελίξεις είναι πάρα πολύ συχνές, έχουν υπάρξει για πολύ γνωστά φάρμακα στο παρελθόν, απλώς αυτό είναι ένα φάρμακο, το οποίο ένα εμβόλιο μάλλον, το οποίο παρακολουθούν την εξέλιξη όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως με μεγάλη αγωνία. Τα όπλα της κοινωνίας για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα παραμένουν η χρήση της μάσκας, οι αποστάσεις και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.